Θυμάμαι αυτά που μου έλεγε ο παππούς. Αυτό το χωράφι είναι το μέλλον σου. Όσα του δίνεις, αλλά τόσα σου επιστρέφει. Βες αυτό, το Σλαβόλ. Λοιπόν, με αυτό ψεκάζεις μετά τη σπορά για καλύτερη ανάπτυξη και μεγαλύτερη παραγωγή. Ευχαριστώ παππού για τις συμβουλές σου. Για διαφυλικούς ψεκασμούς σε όλες τις μεγάλες καλλιέργειες, τα κυπευτικά και λουλούδια, Σλαβόλ, η συνταγή για μεγαλύτερες αποδόσεις. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο αναλυτικό δελτίο για το καιρό από το ένα τσάντελ. Καλώς και αύριο ο καιρός. Το Βοριαδάκι θα παραμείνει η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα με χθες. Όπως φαίνεται και το τριήμερο το οποίο έρχεται θα είναι με ηλιοφάνεια και καλό καιρό. Ας δούμε όμως τον αυριανό καιρό αναλυτικά. Στην Ορεστιάδα, λίγα σύννεφα, από 7 έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία, έως 16 στην Αλεξανδρούπολη και εδώ με λίγη συννεφιά. Ήλιο πιστεύω ότι θα έχουμε αύριο στη Σαμοθράκη, αλλά με δόντια, καθώς το πρωί θα έχει ψύχρα, 5 βαθμούς, το μεσημέρι η θερμοκρασία θα αγγίξει περίπου τους 12, από 5 έως 17 βαθμούς η θερμοκρασία στη Κομωτινή και εδώ δεν περιμένουμε πολλά σύννεφα, έως 17 και στη Ξάνθη, έως 15 στη Θάσο και στη Γαβάλα, με λίγη συννεφιά. Έως 17 στη Δράμα με λίγη συννεφιά, όπως και στις Σέρες από 8 έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία στις Σέρες. Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι, 2 με 3 μποφόρ μεταξύ Χαλκιδικής και νότια της Θάσου, βόρειο-ανατολική άνεμοι, 3 με 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος, 4 έως 5 μποφόρ βόρειο-ανατολική άνεμοι μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης. Στις αγροτικές περιοχές τώρα, Σταύδυρα, στο Δοξάτο, στη Μουσθένη και στις Σφαίρες, περιμένουμε καλό καιρό με λίγη συννεφιά, ένα βοριαδάκι. Πιο ενισχυμένο στα Άβδυρα έως 4 αποφόρου, θερμοκρασία 18 βαθμούς το μεσημέρι, έως 17 στο Δοξάτο, έως 14 στη Μουσθένη. Λίγο κρύο θα κάνει στη Μουσθένη περισσότερο το πρωί, καθώς η θερμοκρασία θα είναι στους 5 βαθμούς. Στους 4 βαθμούς η θερμοκρασία στις Σφαίρες, με ένα έντονο βοριαδάκι κοντά στα 5 αποφόρου. Παρόμοιος ο καιρός και για το Σάββατο. Αναλυτικά όμως για το καιρό του Σαββάτου θα μιλήσουμε στο αυριανό μας δελτίο. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη την επικράτεια, έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα, από 12 έως 18 η θερμοκρασία στη Στερεά Ελλάδα, λίγα σύννεφα με το θερμόμετρο να δείχνει τους 19 βαθμούς στη Κρήτη και το νότιο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα είναι βόρει, 2 με 3 μποφόρ στο Ιόνιο Πέλαγος, βόρειο-ανατολική άνεμη, 4 έως 5 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο, 4 έως 5 μποφόρ βόρειο-ανατολική άνεμη στο κεντρικό και ανατολικό Αιγαίο. Στο σημείο αυτό θα δούμε όπως κάνουμε κάθε βράδυ. Τις οδηγίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τους αγρότες. Καρυδιά. Η κυριότερη ασθένεια των καρπών είναι η βακτηρίωση ενώ των φύλων η ανθράκωση. Η υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία την περίοδο της άνοιξης ευνοεί τις πρωτογενείς μολύσεις και των δύο ασθενειών. Αντιμετώπιση. Η καταπολέμηση βασίζεται στην προληπτική εφαρμογή χαλκούχων σκευασμάτων στα ευαίσθητα βλαστικά στάδια. Οι ψεκασμοί ξεκινούν με την έναρξη της βλάστησης και συνεχίζονται έως το πέρας της καρπόδεσης ανά 7 έως 15 ημέρες, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Μετά την καρπόδεση, οι ψεκασμοί θα πρέπει να επαναλαμβάνονται, ιδιαίτερα όταν επικρατούν ευνοϊκές για την ασθένεια κλιματολογικές συνθήκες, υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία. Το πιο ευαίσθητο βλαστικό στάδιο είναι αυτό της άνθησης των θηλυκών ανθέων, κατά το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιείται μικρότερη από τη συνιστόμενη δόση φαρμάκου, για αποφυγή μείωσης της βλαστικότητας των γυρεόκοκκων. Ανθράκωση. Καστανά μαυρές πολυγονικές κοιλίδες πιο γκρι στο κέντρο ή με χωρίς χλωρωτική περίμετρο. Στην αρχή εμφανίζονται μεμονωμένες, ενώ αργότερα συνενώνονται σχηματίζοντας μεγάλες νεκρωτικές περιοχές. Σε περίπτωση έντονης προσβολής παρατηρείται πρώιμη φυλόπτωση τον Αύγουστο. Προληπτικά μέτρα φυτοπροστασίας. Απομάκρυνση και κάψιμο των προσβεβλημένων κλάδων και δέντρων από διάφορες ασθένειες, καρκίνωση, βερτιστήλιο και άλλες. Απολύμαση των κλαδευτικών εργαλείων μετά το κλάδεμα ή λόπλευμα χλωρίνη σε 1-1 το νερό. Έτσι λοιπόν θα είναι ο αυριανός καιρός, κυρίες και κύριοι. Για περισσότερες πληροφορίες για το καιρό και όχι μόνο, επισκεφτείτε την στο σελίδα μας στο www.1news.gr. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ. Ρε Πέτρο, να σε ρωτήσω κάτι. Το Σλαβό λες το χρησιμοποιείς? Εγώ, φίλε μου, το Σλαβό λες το χρησιμοποιώ στα πάντα. Και στο καλαμπόκι, και στο στάρι, και στον ηλίανθο, και στη σόγια. Η γυναίκα μου το χρησιμοποιεί και στα κυπευτικά και στα λουλούδια. Και πώς το χρησιμοποιείς? Απλά. Ψεκάζεις το σπόρο, τον στεγνώνεις και σπέρνεις. Τα φυτά κάνουν γερή ρίζα. Μεγαλύτερο φύλλο, ξεκινάνε καλύτερα και δίνουν καλύτερη παραγωγή. Το κοιτάς και αυτό μεγαλώνει. Έλα να σου δείξω. Σλαβό λες.
φυτρώνει γρήγορα και δίνει μεγάλη παραγωγή. Agro-Unic.